Νιώθω καλά, αλλά νιώθω καλά για τους 3 βαθμούς που πήρε η ομάδα. Γιατί εντάξει, τα βέβαια έχουν φεύγουν, δεν έχουν σημασία. Οι 3 βαθμοί είναι αυτοί που μένουν. Το μεγαλύτερο βραβείο για αυτόν φέτος, ποιο θα ήταν? Το να παίζει καλά η ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ομάδα να αποδίδει καλά μέσα στο γήπεδο. Επίσης, το να είσαι υγιής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να είσαι υγιής για να μπορείς να παίξεις. Και από εκεί και πέρα θα ήταν πάρα πολύ όμορφο το ότι όλοι να είμαστε χαρούμενοι στο τέλος της χρονιάς να πάρουμε το κύπελλο. Θα ήταν πολύ καλό αυτό. Δύο τελευταία μάτς, και αυτός και ο Κλάους σκοράρουν, συνεπάρχοντας την επίθεση. Είναι τυχαίο αυτό, πιστεύεις? I don't understand the question. I mean, good players can connect, it doesn't matter how they play. I mean, απλά προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που βγαίνει συγκεκριμένα ή οτιδήποτε. Όλοι οι παίχτες μπορούν να συνεπάρξουν μαζί, να βάλουν γκολ. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν θα το προσδιορίζα κάπου. Είναι ευχαριστημένος από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μια και το εκφράζει από τα μέσα κοινωνική δικτύωση εδώ που μένει, και υπόσχεται στους φιλάθλους που το έχουν γράψει αρκετά για την έκτορα παρουσία του και για το τέλος του προγραμματος και του Πώς γίνεται να μην είμαι ευχαριστημένος στη Θεσσαλονίκη? Βλέπω τη θάλασσα, είναι η χώρα με ήλιο, δεν έχω κάτι που να μου λείπει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα, δεν μπορείς να παίζεις πάντα καλά. Όταν κερδίζεις όλα είναι καλά, όταν δεν κερδίζεις όλα είναι χάλια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε παντού, σε όλες τις χώρες είναι το ίδιο. Απλά πρέπει πολλές φορές να παίζεις έξυπνα. Δεν μπορείς πάντα να είσαι καλός, ακόμα και αυτές τις φορές που δεν είσαι καλός, πρέπει να έχεις την δυνατότητα και την εξυπνάδα να μπορείς να κλέψεις τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να παίζεις πάντα γρήγορα και δυνατά. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις καλές ομάδες και στις πολύ καλές ομάδες. Πολύ καλές ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό πιο συχνά. Νιώθετε τον έχουν μάθει σε παίκτες και καλύτερα του κίνου αυτού? Παράδειγμα, έχουμε σήμερα και 4 αρχές με κομμάτες. Σίγουρα με τον καιρό μαθαίνεις καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά εγώ σε αυτό το σύστημα τώρα ουσιαστικά δεν αγωνίζομαι στη θέση που αγωνίζομαι τόσο χρόνια. Αγωνίζομαι λίγο πιο πίσω σε μια θέση δεκαριού, λίγο προσπαθώντας να δω τον τρόπο παιχνιδιού, να διακρίνω πώς κινούνται οι παίχτες, οπότε να μπορέσω να δημιουργήσω περισσότερο. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που σας είπα και πριν. Κάποιες φορές παίζεις καλά, δεν κερδίζεις. Κάποιες φορές παίζεις πολύ καλά. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν παίζεις καλά και κερδίζεις, και κάποιες φορές παίζεις καλά και χάνεις. Το θέμα είναι εμείς να μπορέσουμε, τώρα που έχει πάρα πολλά παιχνίδια, να πάρουμε τους 3 βαθμούς όπως σήμερα.